Άσο. Εγώ δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας. Βρέθηκα στο Δημαρχείο για να βοηθήσω τον τόπο μου και τους συμπολίτες μου απλώς και μόνο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι Πόντι, ότι έμαθα να χορεύω τικ και διπάτ σε ηλικία 26 χρονών. Όχι αυτά τα ψεύτικα που χορεύουν οι πολιτικοί. Στο Πλαταμόνα και Σομούτζινος. Αγροτικών ιατρείων, 5 χωριά, 26 χρονών παιδί, είχα 5 χωριά στην πλάτη μου, με ένα ακουστικό στα χέρια, χωρίς αυτοκίνητο, ανεβαίνοντας στη μηχανή του θεολόγητου ταχυδρομικού από πίσω, ανεβαίνοντας τα ούνη μου, σκαρφαλώνοντας πάνω στο μπουλόνι της Ρόδας και μέσα στην καμπίνα, σκηνές απείρου κάλους, σε χειμώνες βαρύς, με θερμοκρασία μείον 25, σε εποχές που μόλις λίγο χιόνιζε το λεωφορείο δεν ερχόταν και γι' αυτό έμαθα να λέω σε κάποιον που έχω καιρό να τον δω «Βρε καλώς το λεωφορείο». Δοκίμασα την ποντιακή κουζίνα και την ποντιακή φιλοξενία, έμαθα ποντιακά τραγούδια, είδα την ποντιακή κουλτούρα και από τότε την κουβαλάω μαζί μου σαν πολύτιμο κομμάτι μέσα στην ψυχούλα μου. Η αδερφική φιλενάδα μου είναι Ποντία. Η Μέρη η Πόντια. Με αυτήν χορεύω όταν κέρδισα στις εκλογές και μας δείχναν σε όλες τις τηλεοράσεις με τη Μέρη την Πόντια χόρευα. Είναι δυνατόν η Μέρη να μην σκοθεί να χορέψει σε ένα τέτοιο γλέντι, ή και με τζέ, ή γαρί και ή και με τζέ, στα ποντιακά. Όλα είναι έναν τα υπόλοιπα, αλλά η γαρί και ή και με τζέ, εκεί τα έμαθα όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι για μένα η ποντιακή σύλλογη, η ποντιακή χωρή και η ποντιακή παράδοση είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα σας στηρίξω με όλους μου, με όλες μου τις δυνάμεις, κύριε Πρόεδρε, να είστε σίγουρος και να με θεωρείτε από σήμερα σαν ένα μέλος της ποντιακής λέσχης και μένα. Μπορεί να... Ό,τι χρειαστείτε με τις πεντικρές δυνάμεις του Δήμου, γιατί αναλαμβάνω, τα ακούτε, δεν θέλω να τα λέω, να μην χαλάμε τα γλέντια, αλλά... Ό,τι και να είναι, έχω ένα οικονομικό ζόρι στο Δήμο Καβάλας, μια τρύπα τέτοια δηλαδή εδώ που τα λέμε, αλλά δεν πειράζει, θα βοηθηθούμε, καλή πρόθεση να υπάρχει, καλή διάθεση να υπάρχει, λίγο θα βοηθήσετε εσείς, λίγο θα βοηθήσω εγώ και όλα θα τα καταφέρουμε. Και θα χαρώ όταν θα κάνετε το Πανελλήνιο, το Γλέντι, το Ποντιακό, να σύρω πρώτο το χορό. Ευλογίας και ό,τι επιθυμείτε, το Αβραάμ και το Ισαάκ, τα αγαθά.